που έλεγε ναι. όλη η Ελλάδα, όλη η χώρα. Το λέγανε επί πάρα πολλά χρόνια. Άρα, κύριε Σαρακιώτη, φοβάται η Προανακριτική Επιτροπή τον Τζανακόπουλο και τον Πολάκη. Φοβάται η Προανακριτική Επιτροπή. Τις επόμενες ημέρες. Ξεκάθαρα. Τις επόμενες ημέρες που θα δει το φως της δημοσιότητας η εισήγηση, θα αντιληφθούμε. Δηλαδή, κύριε Σαρακιώτη, μας λέτε εδώ ότι ο Πολάκης και ο Τζανακόπουλος εξαιρούνται για πολιτικούς λόγους. Δεν το λέω εγώ. Αυτό λέω. Όχι, το λέει η εισήγηση. Η εισήγηση. Βεβαίως. Είναι γραμμένο στην εισήγηση αυτό. Μόλις δημοσιοποιηθεί θα το δείτε. Ναι, μια παρέμβαση μόνο γιατί ο Κώστας δεν προφανώς τα ξέρει όλα. Γιατί δεν ήθελα να διακόψω και συγγνώμη για τον χρόνο που παίρνω. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Τζανακόπουλος είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Να θυμίσω, δεν είναι μόνο ο κύριος Πολάκης που είπε αυτά που είπε να βάλουμε και κανένα φυλακή κ.ο.κ. Ο κύριος Τζανακόπουλος πήγε ως μη όφιλε στον Άριο Πάγο. Παραμονές που θα ερχόταν υπόθεση στη Βουλή, είχε ισχυριστεί ο ίδιος στην αρχή ότι πήγε για προσωπικό του λόγο στον Άριο Πάγο, το ανασκεύασε μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά στη φάση διαρρεύνηση. Νομίζω όμως, κύριε Οικονόμου, για τον κύριο Πολάκη δεν αναφέρεται η δήλωση για τις φυλακές. Νομίζω ότι αναφέρεται η δήλωση που είχε γίνει στον Γιώργο Παπαδάκη. Ακριβώς. Ότι κάποιον πιάσαμε με την γίδα στην πλάτη. Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς και όχι μόνο αυτό. Και ότι ήξερε ποιοι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες όταν υποτίθεται τους ήξερε κανείς. Το γράφω στις εφημερίδες 4 μήνες. Πώς δεν το ήξερε κανείς. Μην το κουράζουμε πολύ. Ο κύριο Πολάκη και ο κύριο Δανακόπουλο είχαν μια άμεση εμπλοκή. Εξαιτίας αυτής της εμπλοκής, σε αυτή τη φύση της υπόθεσης που διερευνά η προανακριτική. Και αν επιμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ο κύριος Σαρακώτης, ο κύριος Σαρακώτης λέει θα τους. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοινοβουλευτικό κόμμα που σημαίνει ότι αποδέχεται το Σύνταγμα, τους κανονισμούς, τους κανόνες λειτουργίας της δημοκρατίας. Εάν φύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Εάν φύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Δεν υπάρχει, κύριε Κεφαλίδη, δεν έχει μιλήσει. Επέστρεψε ο παλιός καλός ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ και ύστερα αυτή θα είναι η αντιπολίτευση που θα έχουμε, η αξιωματική αντιπολίτευση που θα έχουμε. Είναι à la carte δημοκρατία. Ό,τι μας βολεύει θα είναι έτσι, ό,τι μας βολεύει θα είναι αλλιώς. Οι κανόνες είναι για να αλλάζουμε, για να τους αλλάζουμε, να τους φέρνουμε στα μέτρα μας. Και κατά τα άλλα, θυμόμαστε όλοι τον κύριο Τσίπρα να κουνάει το δάχτυλο και να λέει στις πλειοψηφίες θα υπακούτε όλοι. Λοιπόν, αυτό ας είναι προς γνώση και συμμόρφωση, γιατί ο κοινοβουλευτισμός έχει κανόνες. Και όταν οι κανόνες καταστρατηγούνται, όλοι θα αδειάζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Και ό,τι ταμπέλα και να βάλει, αυτός είναι. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μάθει να λειτουργεί ασύντακτα, με λαϊκισμό, à la carte, και ξανά θα μπούμε στην ίδια διαδικασία συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης, κατά το δοκούν, ανάλογα πώς πάει. Τώρα βλέποντας και κάνοντας. Εσείς κυρία Κεφαλίδου, μισό λεπτό. Κύριε Σαρακιώτη. Δήλωσε ο κύριος Καστανίδης. Κύριε Σαρακιώτη, θα το ρωτήσετε. Μισό λεπτό, θα το ρωτήσετε. Υπάρχουν δύο γραμμές. Κύριε Σαρακιώτη, δεν έχει μιλήσει καθόλου η κυρία Κεφαλίδου. Τόση ώρα μιλάτε εσείς με τον κύριο Οικονόμου. Να ρωτήσουμε κάτι για την κυρία Κεφαλίδου. Εσείς, αν επιμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο κύριος Σαρακιώτης, στον κύριο Τζανακόπουλο και στον κύριο Πολάκη, τι προτείνεται να γίνει ως κόμμα εννοώ. Εμείς ήδη έχουμε καταθέσει πρόταση. Και η πρότασή μας είναι ότι πρέπει να εξαιρεθούν και ο κύριος Τζανακόπουλος. Με το κατάλαβα αυτό. Αν επιμείνουν, τι θα γίνει. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα πάει ο Πολάκης και καθίσει τη θέση στην Επιτροπή και λέει: Παιδιά, να τη βγάλετε. Κοιτάξτε, θέλετε να κάνουμε, το έτσι, θέλετε να κάνουμε ροντέο το κοινοβούλιο. Α, δεν το ξέρω. Είναι το μόνο εύκολο. Δικιά σας δουλειά στο κοινοβούλιο. Ακούστε τι θα σας πω. Αυτό είναι τεράστια πολιτική ευθύνη που ακέραια την γελιοποίηση μιας διαδικασίας, γιατί για εκεί θα πάει, θα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει και στον κόσμο που θα παρακολουθεί και θα θέλει να δει πώς προχωράει μια υπόθεση που οι ίδιοι λένε ότι είναι το νούμερο ένα σκάνδαλο, mm-hmm. ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μην συζητάμε την ουσία και να συζητάμε παραφερνάλια. Λοιπόν, ωραία. Η ουσία θέλει σοβαρότητα. Και η σοβαρότητα για να περιφρουρηθεί θέλει κανόνες. Έχει ερώτημα προς εσάς ο κ. Σαρακιώτης. Τα περί σοβαρότητας και ουσίας προφανώς. Δεν τα συμμερίζεται και ο κύριος Καστανίδης, βουλευτής του Κινάλ και του ΠΑΣΟΚ mm-hmm. και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος συντάσσεται και συμφωνεί με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Να μας απαντήσει η κυρία Κεφαλίδου, αν δεν γνωρίζει, θα αν δεν εγώ, γνωρίζει κύριε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Καστανίδης. Όταν θα έρθει εδώ γιατί ο κύριος συντάσσεται απολύτως με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. 100%. Κοιτάξτε, μην κολλάτε εύκολα ταμπέλες στους ανθρώπους. Είναι το μόνο εύκολο. Ο κύριος Καστανίδης έχει και ένα νομικό background και μία ιστορία. Είναι από ό,τι ξέρω συνταγματολόγος ο άνθρωπος και ασχολείται με αυτό το θέμα, εξέφρασε μια άποψη. Όταν θα έρθει εδώ, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να σας πει τη νομική του άποψη. Εγώ την πολιτική δημόσια. Άποψη μπορώ να εκφράσω και να πω το εξής. Έχει το κίνημα αλλαγής σε αυτήν την συγκεκριμένη διαδικασία τοποθετηθεί και είναι πολύ καθαρό ότι δεν μπορούν να προσέρχονται με δύο καπέλα. Κύριε Οικονόμου,
Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει πολλά. Ναι, αλλά παραμένει διαφορετική η γνώμη του Καστανίδη. Του κ. Καστανίδη, ναι. Και αυτό οφείλει να το εξηγήσει ο κ. Καστανίδη. Το εξηγεί, μάλιστα. Οφείλει να το εξηγήσει. Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει στους κ. Τζανακόπουλου και Πολάκη. Τι θα γίνεται, θα έχουμε συνεχείς αναβολές προανακριτικής. Θα γίνει προανακριτική, θα γίνει αυτό που ο Χρήστος. Θα πάει Πολάκη, θα κάτσει μέσα με τον Τζανακόπουλο και θα έρχεται η φρουρά να του βγάζει. Σιγά μου πάει φρουρά. Δεν ξέρω οποιοδήποτε. Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει. Πιστεύω. Ακούστε, εγώ είμαι νέος βουλευτής, δεν έχω ξαναπαρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τέτοιου θέματα, αλλά όχι ως βουλευτής, ως άνθρωπος που ψηφίζει και που, εν πάση περιπτώσει, κινείται στο πλαίσιο της συντεταγμένης πολιτείας. Αλίμονο αν το κανονιστικό μας πλαίσιο, ο κανονισμός της Βουλής, το Σύνταγμα, οι νόμοι, ο σεβασμός, εν πάση περιπτώσει, στην κοινοβουλευτική τάξη όσων υπηρετούν τη δημοκρατία, δεν έχει εργαλεία να επιβάλλει την νομιμότητα και την άποψη της πλειοψηφίας. Διαφορετικά, πάμε αλλού. Δηλαδή, εδώ δεν είναι τώρα εάν σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος κτλ. Αυτά είναι εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών γραφικά και βαριά παρακμιακά πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι λογικό, ακόμα και αν έχεις μία άποψη και αν πιστεύεις ότι είναι δίκιο, την ώρα που λειτουργούν όπως λειτουργούν οι θεσμοί του κράτους, εσύ να επιμένεις και να θες με τσαμπουκάδες να επιβάλλεις την άποψή σου. Μέχρι ενός ορισμένου σημείου πάει ο διάλογος και η υπεράσπιση, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Από εκεί και πέρα στις δημοκρατίες βγαίνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, βασικές συνισταμένες, συντεταγμένες του όλου ζητήματος που δεν τίθονται αμφισβήτησης. Δεν μπορεί ένας να είναι μάρτυρας και εισαγγελέας. Σε καμία κυβέρνηση, σε καμία διαδικασία πουθενά. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τα αντίθετα για το δικό του σκεπτικό. Εντάξει, κάποια στιγμή κάπως αποφασίζουμε. Κάτι γίνεται. Δηλαδή, λειτουργούμε βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Απέναντι δεν σε αυτούς τους τσαμπουκάδες που λέει ο κύριος Οικονόμου, κύριε Σαρακιώτη, εσείς απαντάτε με τη φράση χουντοεπιτροπή. Δεν μου το απαντήσατε το πριν. Να σας πω, επειδή πέρασε και 28 Οκτωβρίου. Την οποία δεν συμμερίζεται, με συγχωρείτε, κύριε Σαρακιώτη, κυρία Γεροβασιλείου, έτσι. Για να πω λίγο ότι. Όχι, κάνετε λάθος. Ναι, η Γεροβασιλείου κυρία Γεροβασιλείου είπε ότι δεν θα μπει καν στη διαδικασία να σχολιάσει τέτοια δημοσιεύματα. Αυτό είπε η κυρία Γεροβασιλείου. Και άδειασε τον κύριο Ραγκούση, νομίζω, πεντακάθαρα. Και σωστά. Τώρα είναι εδώ αύριο, κύριε Γεροβασιλείου. Όσον αφορά το χαρακτηρισμό και επειδή έχουμε μπερδευτεί πολύ όσον αφορά την ιστορία τις τελευταίες μέρες και την 28η Οκτωβρίου που πολλοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ξαναγράφουν την ιστορία και λένε ότι η χώρα πολέμησε το λαϊκισμό ή πολεμήσαμε θελοντικά. Άλλος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας μεθά με το αθάνατο κρασί του 21. Οπότε να δούμε λίγο πώς το εννοούμε το Χούντα. Γιατί υπάρχουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τη Χούντα την εννοούν επανάσταση, παίρνουν αυτόγραφα από τον Πατακό. Δεν υπάρχει. Είπε ο κύριος Οικονόμου πριν λίγο ότι είναι όλα αυτά τσαμπουκάδες του Πολάκη. Λέω, απάντησε στη φράση τσαμπουκάδες του Πολάκη του κυρίου Οικονόμου, είναι αυτό που ακούστηκε. Γιατί σας λέω, έχουμε πάθει λίγο με την ιστορία τις τελευταίες μέρες. Κάποιοι ξαναγράφουν την ιστορία. Με συγχωρείτε. Με τον τρόπο που χειρίζεστε την επιτροπή αυτή. Κουντικό εφόσον προσπαθήσουν να παρακάμψουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τους θεσμούς, η Νέα Δημοκρατία, με αυτές τις μεθοδεύσεις. Με το να επιλέξουν οι ίδιοι ποιοι θα στελεχώσουν μια επιτροπή. Το να πάει να κάτσει κάποιος που έχει εξαιρεθεί στην επιτροπή, τι είναι. Πάντως, είναι παράνομη αυτό. Εξαίρεση. Όχι, όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν επιλέγει το να πάει η Δημοκρατία ποιος θα είναι. Παράνομη η εξαίρεση. Ποιος θα μας πει, το συμβούλιο της Βουλής, το δικαστικό συμβούλιο της Βουλής θα μας πει αν είναι παράνομη ή όχι εξαίρεση. Δεν απαντάτε καν νομικά αυτό το θέμα, κύριε Κούτρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομικά ότι υπάρχει έγγραφο από την Νομοθετική Επιτροπή. Δεν υπάρχει. Υπάρχει για εξεταστική. Κατάσταση του 10. Με συγχωρείτε. Υπάρχει για άλλη επιτροπή. Μες. Για εξεταστική επιτροπή. Που έλεγε για ολομέλη. Αν βγει γνωμοδότηση, να δούμε τη γνωμοδότηση. Ναι. Αλλά το ίδιο θέμα δεν έχει κρυθεί και πάλι στο παρελθόν. Το αποτύπωμα γι' αυτό λέμε ότι είναι πρωτοφανέ αυτό που γίνεται. 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το αποτύπωμα πώ λειτουργούμε. Και πόσο σεβόμαστε τους θεσμούς, πόσο σεβόμαστε τις διαδικασίες, πόσο σεβόμαστε τον κοινοβουλευτισμό. Μάλιστα. Αυτό είναι το αποτύπωμα ΣΥΡΙΖΑ. Να το βάλουμε καλά πολύ στο μυαλό μας. Να προλάβουμε γιατί έχουμε ένα ακόμη θέμα σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια στην ΑΣΟΕ, κύριε Οικονόμου, και τιμή παρέμβαση της αστυνομίας. Το εξήγησε, υπηρεσιακά αστυνομία. Εγώ δεν είμαι υπηρεσιακός, δεν ξέρω ποτέ. Ακούστε, η αστυνομία για να μην παρεμβεί θα έχει τους λόγους της. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς έχουμε εκπέμψει, νομίζω, πάρα πολύ καθαρά και με τη θεσμική θωράκιση, αλλά και με τις ενέργειες που έχουν γίνει στο κέντρο της Αθήνας, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμβιβαστούμε με παραβατικές συμπεριφορές ή να δώσουμε τέτοιου είδους άλοθες. Σημασία δεν έχουν οι εντυπώσεις. Έτσι, σημασία έχει το αποτέλεσμα και η ουσία. Την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές μπήκαν οι μπουλντόζες στο Ελληνικό, καθάρισαν τον πρώτο μήνα τα εξάρχεια, λύθηκε το μεταναστευτικό. Άρα φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα λυθεί και αυτό το θέμα. Κύριε Κουτσάκη, δεν έχουμε σχέση με το σήμερα. Όταν στη Βουλή λέγαμε ότι
Ο νόμος υπάρχει, νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, πολιτική βούληση χρειάζεται. Αυτό ακριβώς εννοούσαμε. Σε αυτές τις στιγμές κρίνονται και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Κυρία μου, κύριε, ευχαριστούμε. Μας τρέχουν να φύγουμε, να έρθει ο Λιάκας. Θα πούμε αύριο το πρωί στις 6 στο ραδιόφωνο του Sky Παρασκευή. Και στις 10 εδώ πιστεύω σε πάλι σε ενημέρωση τηλεόραση. Γεια σας. Εξασφαλίζει το μέλλον. Hey! Δεν τραγουδά μόνο, κάνω και ακροβατικά. Εγώ φορά κολάν. Πήγαινε. Κύλεψες τους σπάις, τους σπάις, τους σπάις. Εγώ θέλω πάρα πολύ να έρθει στην ομάδα μου. Κάτσε μισό λεπτό, θέλω να δω λίγο από κοντά να... Αλλά δεν μπορώ, παιδιά, όταν τα κάνει αυτά, τα τίζομαι. Έλα στην ομάδα μου. Εδώ, έλα. Σου κάνω τη ζωή εύκολη. Έλα στην ομάδα μου, τελειώνει. Θα πάω με την ομάδα. The Voice. Αύριο στις 10 το βράδυ. Στον Sky. Μπες στο Cosmote Insurance. Σύγκρινε προσφορές από αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και αγόρασε επιτόπου την ιδανική ασφάλεια για σένα στην καλύτερη τιμή. Το Disney On Ice παρουσιάζει το Frozen. Ολόκληρη αυθεντική ιστορία ζωντανά στον πάγο. Τα εκβοδό, Pauk Sports Arena, μαζί με τους αγαπημένους ήρωες της Disney. Οδύσσια, ο διαχρονικός μύθος του Ομήρου που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.